Η δουλειά έπιασε μετά από μικρή διακοπή η Ερευνητική Επιτροπή για τι τουρκοκυπριακέ περιουσίε. Ενώπιόν τη βρέθηκε σήμερα ο γραμματέα του Ταμείου Συντάξεων τη ΣΥΤΑ, Πέτρο Χαζιοντανίου, ο οποίο ανέφερε αρχικά ότι ήταν παρόν σε συναντήσει που έγιναν με τον επιχειρηματία ο οποίο τελεί υποκράτηση. Ο μάρτυρα αναφέρθηκε χτενώ στο για ποιο λόγο ο οργανισμό αποδέχθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο να πληρώνει απευθεία τον εργολάβο, ο οποίο είχε οικονομικέ διαφορέ με τον επιχειρηματία που τελεί υποκράτηση. Η εταιρεία μα ανέφερε ότι είχε κάποιε διαφορέ με τον εργολάβο. Το ταμείο δεν το ενδιέφεραν οι διαφορέ μεταξύ του, αλλά μα ενδιέφερε να τελειώσει το έργο. Ακολούθω, ενώπιον τη Επιτροπή κατέθεσε η Μαρία Δάμαλου, μέλο τη Συμβουλευτική Επιτροπή Επενδύσεων τη ΣΥΤΑ. Η κυρία Δάμαλου ανέφερε ότι από τι αρχέ που κατατέθηκε η πρόταση για την επένδυση, η ίδια εντόπισε κάποιε αδυναμίε, τι οποίε κατέθεσε και ενώπιον τη Συμβουλευτική Επιτροπή όταν μια πρόταση βρίσκεται σε εξέλιξη πολύ καιρό και εντοπίζει συνεχώ αδυναμίες, γίνεσαι πιο συντηρητικό. Εγώ θα την αντιμετώπιζα με σκεπτικισμό. Η Ερευνητική Επιτροπή θα συνεχίσει αύριο το έργο τη με εξέταση του Χριστόφορου Γιανακού, διευθυντικού στελέχους τη ΣΥΤΑ και υπεύθυνου για την τεχνική διαχείριση του έργου.